Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε λίπασμα στις ελιές μας. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε σκάψη γύρω-γύρω από τα δέντρα και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να πετύχουμε σωστή ενσωμάτωση. Δεν θέλουμε να το πετάξουμε από πάνω και να φύγουμε. Και η ενσωμάτωσή μας δεν θα έχει απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό πρέπει να σκάψουμε για να επιτύχουμε την καλύτερη ενσωμάτωση του λιπάσματος και να αποφύγουμε να γίνει το λίπασμά μας αέριο, να εκχατμιστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το λίπασμα που θα χρησιμοποιήσουμε, τα εργαλεία μας και την ποσότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα λιπάσματα που θα χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι αυτό εδώ το μετρίδι για να βάζουμε ακριβές ποσότητα και ένα κουβαδάκι. Για αρχή το λίπασμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Fertibor που είναι βόρειο. Και η συνιστόμενη δοσολογία για το βόρειο είναι 350 γραμμάρια ανά δέντρο. Το επόμενο λίπασμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Unique και εδώ πέρα φαίνονται αστατικά. Η προβλεπόμενη δοσολογία που χρησιμοποιούμε είναι 1 κιλό με 2 ανάλογα το δέντρο. Στα συνηθισμένα λιπάσματα, ο αριθμός αυτός που μας δείχνει το άζωτο είναι 20. Αυτό σημαίνει ότι το λίπασμα μας είναι πιο δυνατό. Για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε και μικρότερη ποσότητα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Fertibor και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μπορούμε να το διακρίνουμε, δηλαδή θα ρίξουμε το Fertibor που είναι άσπρο και μετά το Unique που έχει διαφορετικό χρώμα και ο λόγος που θα το κάνουμε αυτό πρώτα το Fertibor να ενσωματώσουμε είναι για τη διαφορά του χρώματος και για να ξέρουμε ότι έχουμε ρίξει και από τα δύο. Στην προκειμένη περίπτωση μας δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάλιο μαγνήσιο. Εάν θέλετε εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάλιο μαγνήσιο. Και ο λόγος που με βλέπετε να χρησιμοποιώ μετρίδια δεν είναι για λόγους οικονομίας, αλλά για να προστατέψουμε τον υδροφόρο ορίζοντα από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτή εδώ πέρα την ποσότητα που έχουμε θα την χρησιμοποιήσουμε περίπου σε 4 με 5 δέντρα. Γιατί η συνιστόμενη δοσολογία στο κάθε δέντρο είναι 450 γραμμάρια με 400. Πάμε να το δούμε. Όταν ρίξουμε το πρώτο μας λίπασμα θα μοιάζει κάπως έτσι. Δείτε πως ήταν πριν το μετρίδι μας και πόσο είναι τώρα. Αν φαίνεται καλά. Πάμε στο επόμενο δέντρο.
Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει την ενσωμάτωση, έχουμε τοποθετήσει το λίπασμα και στο δεύτερο δεντράκι μας. Έτσι συνεχίζουμε και στα επόμενα. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα που έχουμε επιτύχει στα δεντράκια μας. Στη συνέχεια θα ενσωματώσουμε το δεύτερό μας τύπασμα. Κοιτάξτε αυτό το ωραίο χρωματάκι. Η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι λιγότερο από 1 κιλό στα μικρά δεντράκια και το πολύ 1,5 στα μεγαλύτερα. Γιατί ο συντελεστής του αζότου σε αυτό το λίπασμα, όπως είχαμε πει και πιο πριν, είναι μεγαλύτερος. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε την ενσωμάτωση και του δεύτερου λιπάσματος. Μετά την ενσωμάτωση και το δεύτερο λιπάσματος, έφτασε η ώρα να κλείσουμε τους λάκκους. Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την καλύτερη ενσωμάτωση του λιπάσματος στη γη. Αλλά σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τη δουλειά που έχουμε κάνει για να πάρετε μία ιδέα.
το βίντεο μας έφτασε στο τέλος του και αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Εγώ πάω να συνεχίσω τη δουλειά μου και τα λέμε σε νέο. Γεια σας!